Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Τρίτη 17 Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας με το αντιπολεμικό συλλαλητήριο που είναι σε εξέλιξη και στην Πάτρα, στο κέντρο της πόλης. Είχαμε και εντάσεις. Θα πάμε να δούμε τι συνέβη από το πρωί σήμερα, καθώς σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας έχουν διοργανωθεί αντιπολεμικά, αντιυμπεριαλιστικά συλλαλητήρια. Πάμε να δούμε τους συναδέλφους, τον Δημήτρη Χωρίτο και τον Γιώργο Καρβουνιάρη. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Γιώργο, να ξεκινήσω με σένα και τα τελευταία νέα που έχουμε. Καταρχήν, έχουμε σε εξέλιξη το συλλαλητήριο, έτσι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Πραγματοποιείται πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Mm-hmm. Είναι πορεία στην οποία μετέχει και ο Δήμαρχος της Πάτρας, ο κ. Κώστας Πελετίδης. Είναι μπροστά δηλαδή στην πορεία. Είναι έτσι. Σωματεία φορείς, ναι, δεν θα το έλεγα. Άπαντες παρόντες. Πολύ, πάρα πολλοί φορείς. Θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχε και το κάψιμο της Αμερικανικής σημαίας νωρίτερα, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια από λίγη ώρα, ναι. διαδικασίας, ναι, της, του Είχαμε και το ντου των φοιτητών, καλά, θα το δούμε σε λίγο αυτό. Αυτό είναι το πρωί, λες. Που είναι το πρωινό. Το πρωί έγινε στο αμερικανικό, στο βρετανικό προξενείο και στο Γαλλικό Ινστιτούτο από φοιτητές. Στη Γαλλική Πρεσβεία, που ουσιαστικά. Το Γαλλικό Ινστιτούτο είναι που λειτουργεί και σαν πρεσβεία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πλάνα από το συλλαλητήριο, το αντιπεριαλιστικό συλλαλητήριο που ξεκίνησε από το εργατικό υπαλληλικό κέντρο της Πάτρας, όπως είπαμε. Παρόν είναι ο Δήμαρχος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, από ό,τι βλέπω, και αρκετοί αντιδήμαρχοι. Υπάρχουν και εκπρόσωποι σωματείων, αρκετός κόσμος. Να πρέπει να πούμε ότι είναι μαζικό συλλαλητήριο, έτσι. Έχει κόσμο, αρκετό κόσμο έχει. Από τα πρώτα πλάνα που είδαμε και από την εικόνα που είχαμε μπροστά μας όσοι περάσαμε από το κέντρο της πόλης. Εδώ βλέπουμε. Αυτά, ναι, είναι έτσι. Τα πρωινά. Mm-hmm. Είναι το βρετανικό προξενείο. Πριν από λίγο, Γιώργο. Ξαναρίξαμε για το απόγευμα απογείες. Α, οκ. Γιατί έχουν ρίξει το πρωί. Ναι, εδώ είναι το κάψιμο της Αμερικανικής σημαίας. Ναι, γενικά ρίξαν απογείες και το πρωί. Προφανώς ρίξαν και το απόγευμα. Το κάψιμο της Αμερικανικής σημαίας βλέπουμε εδώ. Θα πρέπει να πούμε ότι μεταξύ των ετοιμάτων που έχουν τεθεί από τους διαδηλωτές είναι να μην γίνει κανένας εξυγχρονισμός στην εγκατάσταση πυρηνικών της βάσης του Αράξου, καμία αντίστοιχη αξιοποίηση του αεροδρομίου της Ανδραβίδας και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιώτες που βρίσκονται σε νατοϊκές αποστολές. Και βεβαίως καμία απολύτως ενίσχυση στις επιθέσεις που γίνονται στη Συρία αυτήν την περίοδο. Καλά, δεν έχουμε από τον ΝΑΤΟ. Συμμετοχή σε επιθέσεις, έτσι κι αλλιώς. Όχι, ενίσχυση των επιθέσεων εννοώ μέσω των βάσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή η εμπλοκή της Ελλάδας μέχρι στιγμής δεν είναι εμπλοκή σε επιχειρήσεις. Όχι, είναι χώρηση χώρου. Είναι και ακριβώς. Είναι και χώρηση υποδομών, εγκαταστάσεων στις βάσεις που υπάρχουν στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και υπάρχει και αυτή η αγωνία για να μην μεταξελιχθεί, Δημήτρη, και η Ανδραβίδα σε μία από τις βάσεις από όπου θα φεύγουν. Έτσι, και από την η Ανδραβίδα. Ελλάδα διαχρονικά υποβοηθούσε τρόπον την ΑΕ, έπαιζε δηλαδή το ρόλο της χώρας όπου γεωγραφικά συνέφερε τις υπερδυνάμεις να έχουν βάσεις και να ξεκινούν από εδώ οι επιδρομές τους στις διάφορες χώρες, Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία σήμερα και ούτω καθεξής, όλα αυτά γνωστά. Δεν λαμβάνουν μέρος η χώρα μας σε επιχειρήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά και διαχρονικά και μέσα από δημοσκοπήσεις υπήρχε και υπάρχει ένας διάχυτος αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο ελληνικός λαός σε καμία των περιπτώσεων στη μεγάλη του πλειοψηφία δεν ψηφίζει σε εισαγωγικά τέτοιου είδους επιδρομές σε χώρες, επιδρομές που σκοτώνουν άμαχους, που κατακτούν χώρες για πετρέλαια και όχι μόνον και τα λοιπά, που αλλάζουν δια της βίας τις κυβερνήσεις. Όμως λυπή λαοί, πώς είναι οι Αμερικανοί, πώς είναι οι Ρώσοι, διότι το ίδιο παιχνίδι παίζει και ο Πούτιν κάτω στη Συρία, απλά από την αντί, αντίπερα όχθη. Πώς είναι το Ιράν ή πώς είναι η Γαλλία, η Βρετανία. Ουδόλως τυχαίο είναι ότι οι φοιτητές μας πέταξαν συμβολικά κόκκινη μπογιά, γιατί ματώνουν τη Συρία αυτή τη στιγμή Γάλλοι, Εγγλέζοι, Αμερικανοί και είναι όχι μόνο. Είναι χαρακτηριστικό το σύνθημα που είδαμε να γράφεται εκεί από ένα νεαρό, ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, βλέπουμε εδώ. Πάμε να δούμε τώρα τι συνέβη από το πρωί στο πλαίσιο των προγραμματισμένων. Να πούμε μόνο ότι υπήρξε και ένα happening έτσι, στο, εν μέσω όλων αυτών που είναι πολύ σοβαρές κινητοποιήσεις. Υπήρξε και μια εμπλοκή οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι στη συμβολή μπήκαν και αυτοί μέσα όμως.
Λοιπόν, στην πλατεία Πίνδου σταμάτησαν και φώναξαν τα δικά του συνθήματα. Ναι, και υπήρχε και μια ένταση. Τέλος πάντων, τους απομόνωσαν οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη για το αντιπολεμικό συλλαλητήριο. Έχουμε και μεταθλητικά εντάσεις. Προσπαθούν και αυτοί να περάσουν τα δικά τους μηνύματα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η στιγμή. Εδώ το μήνυμα είναι πολύ, είναι άλλο το θέμα, πολύ διαφορετικό. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχουν όλα αυτά, γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν και πολύ συντονισμένη πανελλαδικά η κινητοποίηση, με την έννοια ότι δεν συμμετείχαν ενεργά πολιτικά κόμματα πλην του ΚΚΕ, ίσως που είχε ενεργό ρόλο στις περισσότερες μεγάλες πόλεις. Όμως οι φορείς ήσαν ανεξάρτητα από κόμματα και τα λοιπά, παρόντες σε αυτά τα συλλαλητήρια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε το πρωί, κυρίως με την επίθεση στο Βρετανικό προξενείο την πρωινή. Φοιτητές πετούν κόκκινες μπογιές στο κτίριο που βρίσκεται στο γραφείο της Προξένου της Βρετανίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Πάτρα. Αρχικά οι φοιτητές εισέβαλαν στο κτίριο που στεγάζεται το γραφείο της Προξένου, στη συμβολή των οδών Οθόνος Αμαλίας και Βότση. Αφού ανέβηκαν τις σκάλες, έφτασαν μπροστά από την εσωτερική πόρτα του γραφείου, πέταξαν μπογιές και στην συνέχεια έφυγαν. Όταν έρθουν ένα από τους σπίτσες, είναι δολοφόνοι στη χώρα του, δεν πειράζει. Δολοφόνοι είναι ανεπιθύμητοι στην Ελλάδα και στην Αθηναλία της Πάτρας. Σας συγχωρείτε. Αμέσως μετά κατευθύνθηκαν προς το κτίριο που λειτουργεί το Γαλλικό Ινστιτούτο στην οδό Φιλοπείμενος και πέταξαν μπογιές στην εξωτερική πρόσωψη του κτιρίου. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Επαναλαμβάνω, το συλλαλητήριο είναι σε εξέλιξη, όπου να είναι βέβαια ολοκληρώνεται. Ελπίζω να μην έχουμε εντάσεις, να παραμείνουμε σε αυτό το μήνυμα που είναι ηχηρό. Και ακούστηκε όχι μόνο από την Πάτρα, και από την Αθήνα και από τις άλλες μεγάλες πόλεις. Στην Αθήνα ακούστηκε περισσότερο και είχαμε και επεισόδια μπροστά στο άγαλμα του Τρούμαν. Εκεί ήταν αναμενόμενο. Και συλλήψεις. Οι φοιτητές έστειλαν και μήνυμα εδώ στην Πάτρα ότι μέρος της κινητοποίησής τους σχετίζεται με το γεγονός ότι οι κυβερνώντες συνέλαβαν διαδηλωτές στην Αθήνα στο αντιπολεμικό σχέδιο. Συνέλαβαν δύο μέλη του ΠΑΜΕ την ώρα που επιχειρούσαν να ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν. Το οποίο βέβαια θα πρέπει να πούμε για την ιστορία ότι έχει ξαναπέσει από το βάθο του και το έχουν ξαναστήσει. Λοιπόν, πάμε στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί στην Αιγιάλεια ξεκινάει η αποκομιδή των εμπορημάτων. Αυτή είναι η μία πλευρά της είδησης. Η άλλη είναι ότι ασκείται, Δημήτρη, και δίωξη στους κατοίκους που έκλεισαν το ΧΙΤΑ. Έτσι, στους κατοίκους το είχαμε ξαναπεί κιόλας, από τη στιγμή που υπήρξε εισαγγελική απόφαση και σχετική παραγγελία ότι πρέπει να ανοίξουν οι χώροι υγειονομικής ταφής και να δεχτούν τα σκουπίδια, όλοι όσοι αντιστέκονταν για δικούς τους λόγους ότι εδώ δεν θα μπουν τα απορρίμματα ούτε της Αιγιάλιας ούτε των Καλαβρίτων ούτε κανενός Δήμου, θα απολογηθούν δικαίως στη δικαιοσύνη. Δεν κανονίζουν 10 κάτοικοι για 500.000 νοματέως στην Αχαΐα. Νομίζω το αυτονόητο. Τώρα που μιλάμε έως αύριο και ο ΧΙΤΑ της Αιγιάλιας, που κακώς είχε κλείσει, ανοίγει, που σημαίνει θα δεχτεί τα σκουπίδια της Αιγιάλιας και τα λοιπά, σύμφωνα με την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, θα πάνε στο Φλόκα και όχι μόνον όπου αλλού χρειαστεί, έτσι. Και σωστά είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι η πρώτιστη υποχρέωση της πολιτείας και των εισαγγελικών και δικαστικών αρχών είναι να διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις δημόσιας υγείας. Έτσι. Για όλους τους πολίτες. Ακολουθούν τα τοπικιστικά συμφέροντα, τα οποία είναι κατανοητά, αλλά δεν μπορεί με βάση αυτά να καθορίζεται η ζωή όλων. Όχι, τώρα που ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, τα πράγματα θα γίνουν πολύ. Αν είναι δυνατόν, έχουμε ζήσει τραγικές στιγμές και στην Πάτρα με την Ξερόλακα το προηγούμενο διάστημα. Ας μην τις ξαναζήσει καμία περιοχή, στον πύργο επίσης. Εκεί κι αν ζήσαμε τα εκεί. Είναι πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, έχουμε μια περίπτωση που θα μας την πει ο Δημήτρης ο Χωρίτος, με ένα νεαρό στην Πάτρα, Δημήτρη, ο οποίος φέρεται ότι χτύπησε τη μητέρα του και μάλιστα σκληρά.
ισχυρά, αλίπητα θα έλεγε κανείς, σοκαρισμένοι πολίτες παρακολουθούσαν έναν νεαρό να χτυπά την μητέρα του κοντά στο οίκα του Αγίου Αλεξίου. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση εκτός αυτού και της έλεγε ταυτόχρονα ότι ένας από τους δυο μας θα είναι ζωντανός αύριο. Αλλά αντιλαμβάνεστε τι σοκ μπορεί να υποστεί τόσο η ίδια η μάνα όσο και όσοι παρευρίσκονταν στο σημείο. Προσήχθησαν αμφότεροι, έτσι, στην αστυνομία ήρθαν οι αρχές και τα λοιπά. Τώρα τι συνέβη, είναι ναρκωτικά στη μέση, είναι, δεν πιστεύω ότι ήταν νυφάλιος ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι και ψυχικά προβλήματα, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, έτσι. Πολλά μπορεί να σε είναι. Κάθε περίπτωση είναι μια οικογενειακή ένταση που δημοσιοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο, γιατί όλα αυτά συνέβησαν και εις επίκον και μπροστά στα μάτια κόσμου. Γι' αυτό και παρενέβη η αστυνομία. Τέλος πάντων, ας δοθεί μια λύση, είτε είναι θέμα που χρειάζεται ιατρικής παρακολούθησης, είτε αν είναι θέμα που χρειάζεται η αστυνομία να παρέμβει, γιατί πραγματικά οι εικόνες ήταν τραγικές. Πάμε στην αθώωση του αγρότη της Δυτικής Αχαΐας. Έγινε θέμα η παραπομπή του για τις κινητοποίησεις του 2016. Είχε παραπευθεί. Είχαμε την αθώωση του Γιώργου. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που βάζει τα πράγματα στη θέση. Απόφαση και βάζει ακριβώς αυτό. Βάζει τα πράγματα στη θέση του. Σε πάση περιπτώσει, αγροτικές κινητοποίησεις που είχαν γίνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Έχουμε δει ξανά στο παρελθόν ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί, γιατί στο πλαίσιο της στήρησης του γράμματος του νόμου αυτό έγινε. Όμως όταν το πράγμα πηγαίνει στο δικαστήριο, δηλαδή στο ακροατήριο, και προσεγγίζονται όλα τα πράγματα υπό όχι μόνο το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου, σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς συνήθως αθωώνονται οι κατηγορούμενοι που είναι αγρότες, δεν είχαν πάει να κλείσουν τους δρόμους επειδή έτσι τους άρεσε, δεν είχαν πάει να κλείσουν δρόμους επειδή ήθελαν να κάνουν ζημιά στο κράτος. Δεν αφορούσε χωρίς λόγο. Διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους. Δεν αφορούσε για αυτό το λόγο. Είναι η κοινωνική, δικαιοσύνη. Ναι. Επειδή απεδέχθη το δικαστήριο ότι δεν παρεμπόδιζε το τρακτέρ του την κυκλοφορία στην εθνική οδό. Δηλαδή υπήρξε δικαιολογητική βάση έστω τύπης. Τυπικό λόγο τραγελαφικό έψαχνε. Τυπικό λόγο έψαχνε το δικαστήριο, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Το τραγελαφικό επ' αυτού είναι ότι από όλους τους αγρότες που κινητοποιήθηκαν το 16 συνέλαβαν έναν έργο. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτός έφταιγε ακριβώς για κάθε παρεμπόδιση για αποκλεισμό της εθνικής οδού. Αυτό γίνεται δειγματοληπτικά. Δηλαδή, όταν πήγαν εκεί πέρα, έγραψαν τις πυλακίδες κάποιων οχημάτων. Αυτός προφανώς θα το είχε σε εμφανές σημείο και την πλήρωσε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Είχαμε επίσης, πει χθες το βράδυ στο δελτίο μας ότι συλληφθεί ένα 46χρονο στην Ηλία. Για εμπρισμό εξαμελίας, Γιώργο. Ναι. Λιποθύμησε ο ίδιος. Ναι, υπό το κράτος της φόρτισης αυτής. Οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα. Και εδώ είναι οι εικόνες. Ήταν έτσι, μαζί και μέλη της οικογένειάς του. Η ώρα της λιποθυμίας που δεν άντεξε την πίεση αυτή. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρισμό εξαμελίας. Εξ αρχής το είπαμε αυτό. Δηλαδή το αποδόθηκε η κατηγορία ότι πήγε να κάψει κάποια χόρτα και πήρε φωτιά. Ο ίδιος λέει ότι δεν έκανε κάτι τέτοιο και ήταν υπό τεράστια φόρτιση. Είχε πάει συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του και δεν άντεξε. Κάποια στιγμή λιποθύμησε και παρελήφθη από το ασθενοφόρο, όπως βλέπουμε και στις εικόνες. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Καταρχήν, για εικόνες που θα δείτε, με το νερό να τρέχει ποτάμι στον οδό Ζαΐμι ανάμεσα στην Κανακάρη και την Κορίνθο. Το νερό έτρεχε ποτάμι στην οδό Ζαΐμι ανάμεσα στις οδούς Κανακάρη και Κορίνθου. Το πρόβλημα το εντόπισαν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που άνοιξαν στις 8 το πρωί και το πρόβλημα παρέμενε ίδιο και τις επόμενες ώρες. Ξέρω τότε, τώρα το είδα, πρέπει να έσπασε ο οδός και δεν το ξέρουνε. Πάτε ένα τηλέφωνο το Δήμο. Με την κατάσταση κινητοποιήθηκαν οι περαστικοί, καθώς ούκο λίγες φορές έχουν έρθει αντιμέτωποι με βλάβες στο δίκτυο, με αποτέλεσμα να χάνονται άσκοπα πολλά κυβικά νερού. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολλές φορές τουλάχιστον προβληματική. Έτσι, είχαν πάρει τηλέφωνα οι άνθρωποι, είχαν ειδοποιήσει, τίποτα στον κόσμο. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πριν από μία εβδομάδα στην Αγία Τριάδος. Γι' αυτό λέω, συνέχεια αυτές τις εικόνες. Πάμε στη σκόνη, η οποία είναι ένα από τα θέματα των ημερών. Στην Αφρικανική σκόνη θα δούμε και ρεπορτάζ σε λίγο με το τι μπορεί να προκαλέσει, ειδικά στις ευαίσθητες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού, εννοώ με προβλήματα συγκεκριμένα, καρδιακά, αναπνευστικά και άλλα. Η κατάσταση εξακολούθησε, Γιώργο, και ήταν η ίδια
Και σήμερα το πρωί, έτσι. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, όποιος προσπαθούσε να δει προς το Παναχαϊκό δεν έβλεπε τίποτα. Είχε πέσει πούση. Δεν φαινόταν κάτι. Η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη. Υπήρχε γενικώς, η ατμόσφαιρα ήταν πολύ βαριά. Νομίζω ότι πρέπει να συνδυάστηκε και με υγρασία κάπως σήμερα. Γιατί ήταν και πολύ βαριά η ατμόσφαιρα, την αισθανόσουνα. Δεν μπορώ να την περιγράψω διαφορετικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι παραπονέθηκαν, πήγαν σε γιατρούς για προβλήματα αναπνευστικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η εικόνα, δηλαδή δεν φαινόταν τίποτα. Ένα νέφος. Μα στο νέφος παλιά στην Αθήνα. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, αυτό το πράγμα σου λέω, άμα κοιτάγες προς το Παναχαϊκό, το πρωί κάποια στιγμή φαινόταν, μετά από λίγο εξαφανίστηκε, σαν να μην υπήρχε. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, τι λένε οι εκπρόσωποι του επιστημονικού κόσμου πλέον, οι ειδικοί, οι επιστήμονες, για τους κινδύνους που ελοχεύει αυτή η κατάσταση. Ασθενείς με βροχικό άσθμα, είτε αυτό είναι αλλεργικής αιτιολογίας, είτε μη αλλεργικής αιτιολογίας, αναφέρουν επιδείνωση των συμπτωμάτων τους κάθε φορά που μας πλησιάζει το περίφημο σύννεφο σκόνης από την Αφρικανική Σαχάρα. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι επισκέφθηκαν αυτές τις ημέρες τα επίγοντα στα νοσοκομεία της περιοχής ή ακόμα και κάποιοι χρειάστηκε να νοστηλευτούν. Η χρόνια άρρωστη, και ειδικά αυτή με χρόνιο βροχικό ή αλλεργικό άσθμα, ή χρόνια αποφρακτική άρρωστη βροχίτιδα εμφύσιμα από το τσιγάρο, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και πολύ περιορισμένες οι κινήσεις τους. Ιδιαίτερα αν δεν έχουν ασχολίες έξω με σχολεία, με δουλειά κτλ., θα πρέπει να παραμένουν όσο το δυνατόν στο σπίτι. Αλλά και αυτοί που εργάζονται ακόμα ή οι μαθητές, θα πρέπει να είναι κυρίως κλεισμένοι σε κλειστούς χώρους τώρα, με κλειστά παράθυρα. Και δεν μας νοιάζει τόσο πολύ ο αέρας και το οξυγόνο, που ούτως ή άλλως και από μια μικρή χαραμάδα μπορεί να μπει και να προσφέρει οξυγόνο. Περισσότερο ή λιγότερο, οι περισσότεροι από εμάς νιώσαμε την παρουσία της αφρικανικής σκόνης. Σίγουρα κάποιες ομάδες ανθρώπων επηρεάστηκαν περισσότερο, όπως είναι τα παιδιά, οι ενήλικες και παιδιά με αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα, άτομα με άσθμα, αλλά και οι αθλητές. Οι χρόνιοι άρρωστοι, αλλά και αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα και μπορεί για πρώτη φορά να αντιμετωπίσουν, μπορεί να παρουσιάσουν ρινόρια, καταρροή, μπορεί να παρουσιάσουν μπούκωμα στη μύτη, κόκκινα μάτια, αλλά κυρίως. Το σοβαρό πρόβλημα είναι η κρίση του αλλεργικού άσθηματος που μπορεί να προκαλέσει και να εκδηλωθεί με συμπτώματα όπως βήχας, παραγωγικός ηξηρός, δύσπνια, πόνο στο θώρακα, φλέματα. Το αναπνευστικό σύστημα αποτελεί το πιο ευάλωτο όργανο και το πρώτο που επηρεάζεται. Η αφρικανική σκόνη έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται στο ρινικό πλενογόνο, προκαλώντας ρινική συμφόρηση και ξηρότητα. Ειδικά όταν υπάρχει ιστορικό αλλεργίας, η κατάσταση επιδεινώνεται. Επίσης, θα πρέπει τα άτομα τα οποία έχουν υποχρεώσει να πάνε στις δουλειές τους ή στα σχολεία, να ασχολούνται μόνο με αυτό και τις ώρες μόνο που πραγματικά πρέπει να πάνε. Οι οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες σε εξωτερικό περιβάλλον, όπως αθλητικές δραστηριότητες, τζόκινγκ, ποδήλατο, μηχανάκι, χωρίς να προασπίζουν τη μύτη και το στόμα, ενέχει τον κίνδυνο, κυρίως σε άτομα νέα και σε άτομα της μέσης ηλικίας, να προκαλέσει τα παραπάνω συμπτώματα, να προκαλέσει κρίση ρινίτιδος ή κυρίως η χειρότερη έκφραση της αλλεργίας, η κρίση ή η παρόξυνση του χρόνιου αλλεργικού άσθματος. Λοιπόν, αυτή είναι η κίνδυνη. Εξαιρετική προσοχή τις ημέρες που έχουμε αυτή τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης και την κατάσταση που ζούμε τις τελευταίες δύο μέρες. Πάμε στην Οβριά τώρα της Πάτρας, εκεί όπου ο δρόμος έχει στην κυριολεξία υποχωρήσει. Αλλά κανείς, παρά τις εκκλήσεις, τα τηλεφωνήματα και τις επαφές που προσπαθούν να κάνουν οι εκπρόσωποι της περιοχής και οι κάτοικοι, δεν έχει μεριμνήσει. Σε ακόμη μια γειτονιά της Πάτρας, οι κάτοικοι έχουν να αντιμετωπίσουν κινδύνους που σχετίζονται με την κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Στην Οβριά, εφόσον ανοίγουν ολόκληρες τρύπες μεγάλου βάθους, έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους για να γλιτώσουν τα χειρότερα. Βάζουν μέσα πέτρες και σήμανση που ευτυχώς έχει ξεμείνει από άλλες εργασίες των υπηρεσιών. Βρισκόμαστε στην οδό Νοταράκη Αθηνών και όπως μπορείτε να δείτε, δίπλα μου έχω μια παγίδα για πολλά μικρά παιδιά που παίζουν στο συγκεκριμένο σημείο κάθε απόγευμα, αλλά και για οχήματα, δίκυκλα και περαστικούς. Αυτό εδώ το προστατευτικό που βλέπετε το έχουν βάλει οι κάτοικοι. Αυτό εδώ είχε ανοίξει μια βούβα, εδώ. Ήρθανε, το σκάψανε, τάχα το φτιάξανε και την άλλη μέρα άνοιξε τρύπα εδώ άλλη. Και θα ανοίξει και εδώ, πράγμα. Ολοκούφιο είναι, αλλά ακόμα λόγω με το ποδήλατο. Και μου λέει ένας εδώ που ερχόταν πάνω, μου λέει έχει μια τρύπα και πάνε μπες μέσα. Και κάνω έτσι και τα το πηγάδι του εδώ. Και ήρθατε μόνο, σας βάλατε και αυτό για να προστατευτείτε. Γιατί εκεί πάνω από δύο μήνες. Τρεις μήνες είναι. Α, τρεις μήνες λέει, εδώ πάλι. Εδώ πέρα.
Δεν έφτασε κανένα στην αρχή εδώ πέρα για να τοποθετήσει κάποια προστατευτικά, να φτιάξει τον δρόμο. Αυτό το είχαν φέρει όταν είχε την τρύπα αυτή. Είχαν τυφώσανε, τυφώσανε την τρύπα αυτή και μετά το βάλανε στην άκρη εκεί. Για να το πάρουν, υποτίθεται. Έπεσε ο δρόμος. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Έχουμε πάει 5-6 φορές απάνω στη Δημαρχία. Έχουμε ειδοποιήσει κάτω. Έχουμε πάρει την κυρία που είναι στο Δήμαρχο, πώς τη λένε, την διαιτέρα του. Ναι, κυρία μου θα έρθει. Ναι, κυρία μου θα έρθει. Θα το δώσω. Ακόμα δεν το έχει δώσει. Αυτά είναι πριν το Πάσχα, 3 μήνες πριν. Προσπαθούν εδώ και 3 μήνες, συνεχώς, τηλεφωνικά, όπως αναφέρουν, να έρθει κάποιος υπεύθυνος από τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων για να διορθώσει την ζημιά. Ωστόσο, φωνή βόντος εν τη ερήμο. Μάλιστα, τα παιδιά που αγνοούν τον κίνδυνο το έχουν για παιχνίδι. Μπαίνουν μέσα στην τρύπα για να δουν ποιος χωρά καλύτερα. Ευτυχώς, έως ώρας έχουμε αποφύγει κάποιο κακό, είτε από κινήσεις των πολιτών είτε από τύχη. Αλλά έως πότε? Πάμε στην υγεία τώρα, για να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι αλλάζουν, τι αλλάζει στις επισκέψεις σε γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ, με το νέο καθεστώς που βάζει ως προϋπόθεση στις περισσότερες περιπτώσεις τον οικογενειακό γιατρό. Την αντίδραση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ γιατρών προκαλεί το νέο σύστημα παραπομπών των ασφαλισμένων για την πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή όταν ενταχθούν σε αυτό όλες οι δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ έως τότε ο προγραμματισμός θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το εφιστάμενο σύστημα. Σύμφωνα με την απόφαση, ο οικογενειακός γιατρός αντιπροσωπεύει το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και υποστηρίζει την κυκλοφορία του μέσα σε αυτό, ενεργώντας ως πλοηγός. Ο οικογενειακός γιατρός παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα κέντρα υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους υπηρεσιών υγείας εντός της οικίας υγειονομικής περιφέρειας, εφόσον το κρίνει ιατρικός απαραίτητο. Όπως ορίζεται στην απόφαση, ο λήπτης υπηρεσιών υγείας, κάνοντας χρήση της παραπομπής, έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει επίσκεψη κατά προτεραιότητα στο σύστημα. Η επιλογή μονάδας ιατρού και ώρας γίνεται με τον έως τώρα προβλεπόμενο τρόπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ παρόχους. Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή. Εμπόδια στην δωρεάν ελεύθερη πρόσβαση του ασφαλισμένου στο θεράποντα ειδικό ιατρό του ΕΟΠΗ, καταγγέλει η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΗ. Πάμε σε διαφορετικό θέμα τώρα, στο πειραματικό σχολείο της Πάτρας, όπου έχουμε μια καλή εξέλιξη με την επίλυση του κτηριακού προβλήματος που δρομολογείται. Δρομολογείται η επίλυση της αποκατάστασης των κτηριακών εγκαταστάσεων του πειραματικού σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών. Σε ό,τι αφορά την βελτίωση γενικότερα των σχολικών υποδομών. Και βεβαίως, δεν είπα και πριν, εμείς έχουμε μια πρόβλεψη από το πρόγραμμα για την αναβάθμιση, ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και κτηρίων, έχουμε προβλέψει 3 εκατομμύρια να πάνε για σχολεία. Η ασφάλεια των μαθητών στις σχολικές μονάδες είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Τα επίγοντα προβλήματα του πειραματικού σχολείου μας κινητοποίησαν, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. Όταν πληροφορηθήκαμε ως περιφέρεια μετά από μια δημόσια συζήτηση ότι το σχολείο του, το πειραματικό στο Πανεπιστήμιο έχει πρόβλημα και το Πανεπιστήμιο αδυνατούσε, που είναι και ο ιδιοκτήτης, να το χρηματοδοτήσει, εμείς ως Περιφέρεια πήραμε μια πρωτοβουλία. Να εντάξουμε στο δικό μας πρόγραμμα δημοσίων υποδομών και στο δικό μας όριο πληρωμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τη βελτίωση και συντήρηση του κτηρίου του πειραματικού σχολείου του Πανεπιστημίου. Το κάναμε με χαρά. Χθες εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή. Να θυμίσουμε πως πριν λίγο καιρό είχαμε αντικρίσει εικόνες ντροπής και οι γονείς ήταν αγανακτισμένοι, καθώς αναγκάστηκαν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο, καθώς το κτίριο λόγω βροχής σε πολλά σημεία πλημμύρισε από το ταβάνι, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εκπαιδευτική λειτουργία.
Το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι, ζήσαμε πολλές δημόσιες καταγγελίες για κακοποίηση ζώων, ακόμη και με ακραίες περιπτώσεις και εικόνες. Έχουμε ακόμη μια καταγγελία, δυστυχώς, στην περιοχή μας. Μιλάμε για την περιοχή της Πιτίτσας. Έχουμε επίσης μια καταγγελία για κακοποίηση ζώων σοκαριστική. Τι έχει, ψοφίσανε τα σκυλιά μου. Ψοφίσανε τα σκυλιά μου, συν ψοφίσανε οι γάτες και ψόφισε μέσα και ψοφίσανε και οι κόντρες. Πες ότι είχα τα εγγονάκια μου εδώ. Έχω 8 εγγόνια. Τα εγγονάκια μου. Να διγητριαστούν τα εγγονάκια μου. Όλο ένα και πληθαίνουν τα περιστατικά κακοποίησης ζώων. Αυτή τη φορά βρέθηκαν να έχουν δηλητηριαστεί σκυλιά, γάτες, ακόμη και κότες στην Πιτίτσα. Αλλά δεν είναι μεγάλη καταστροφή, συγγνώμη που μιλάω. Είναι αδέσποτα αυτά και πώς... Ήρθατε 4 μέρες αδέσποτα και κοντά στα αδέσποτα ψοφίσανε και οι γάτες μέσα και ξεράσαν οι γάτες και πες ότι αν ήταν τα παιδάκια μου, τα εγγονάκια μου, τι θα γινότανε. Πήγα στην εισαγγελέα, πήγα στην αστυνομία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μου φερνώνται έτσι. Πώς μου φέρνονται έτσι, η εισαγγελέα, η αστυνομία, πώς μου φέρνονται έτσι, με αυτόν τον τρόπο που έχει ποινεί τώρα το σκυλί και η γάτα. Ο καταγγέλων μάλιστα αναφέρει πως δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος θανατώνει ζώα και έχει ήδη κάνει γνωστό το περιστατικό στην αστυνομία για να επιληφθεί του θέματος. Ήταν το παιδί μου εκεί, μου τότε μου πήρε τηλέφωνο το παιδί μου. Λέει, πατέρα, μας σκοτώσανε τα σκυλιά μου, λέει, ψοφίσανε οι γάτες, μπήκανε μέσα οι γάτες, φάγανε οι κότες, ψοφίσανε και οι κότες μέσα. Είπαμε ότι δεν είσαι τα εγγονάκια μέσα. Τι θα γινόταν, δηλαδή, αυτά που τα κάνει αυτός, ποιος είναι, τι να πω, τα αγαπάω τα ζώα, τα ταΐζω, τα μεγαλώνω, όλο όπως μεγαλώνω και τα παιδάκια μου, τι να πω δηλαδή, και να τα σκοτώνε. Δεν ξέρω τι να πω και τι να κάνω, τι να είμαι σε απόγνωση, είπα θα πάρω τον νόμο στα χέρια και δεν θα πείσω κανένα, ας πάω φυλακή, δεν με ενδιαφέρει ας πάω φυλακή, να κλειστώ μέσα. Παρά τις δηλώσεις των κυβερνητικών εκπροσώπων για ικανοποιητική πρόοδο στα δημόσια έσοδα στους τελευταίους μήνες, έχουμε τα στοιχεία για το πρώτο δίμηνο, Γενάρη-Φλεβάρη του 2018, που είναι απογοητευτικά. Γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έχουμε λοιπόν νέα έκρηξη. Στα 101 δις ευρώ διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων παλαιών και νέων οφειλών προς το δημόσιο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2 δις ευρώ. Από το ποσό αυτό της αύξησης, τα 1,9 δις αφορούν φορολογικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2018, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από φορολογικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 2,6 δις ευρώ. Το εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι ότι από τα 2,6 δις ευρώ των νέων φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους, αφορά 1,9 εκατομμύρια οφειλέτες, το 1 δις αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν από 26 μόνο οφειλέτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεμένα τώρα θα είναι τα πλοία, κυρίες και κύριοι, αύριο στα λιμάνια. Πραγματοποιείται 24ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Θα δούμε τους λόγους στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την ενσωμάτωση των προτάσεων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στο σχέδιο υπουργικής απόφασης για τις ενδομεταφορές από πλοία με σημαία τρίτου κράτους μεταξύ ελληνικών λιμένων, αποφάσισαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας Διονύσης Τεμπονέρας. Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρει ότι παραμένει ανοιχτό στο διάλογο για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων ναυτικών. Σημειώνεται ότι η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει προκηρύξει για την Τετάρτη 18 Απριλίου 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων με προοπτική κλιμάκωσης, αντιδρώντας στο εν λόγω σχέδιο υπουργικής απόφασης για τις ενδομεταφορές από πλοία με σημαία τρίτου κράτους μεταξύ ελληνικών λιμένων, ενώ ταυτόχρονα ζητά και την κατάργηση του νόμου 4150/2013 για τις ειδικές συνθέσεις των πληρωμάτων στις γραμμές Πάτρα-Ιταλία. Ήδη πολλές ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ανακοινώσει αλλαγές των δρομολογίων λόγω της απεργίας. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία σε επιστολή της που απέστειλε προς το Υπουργείο Ναυτιλίας υπογραμμίζει ότι πάγια και σταθερή θέση της Συνομοσπονδίας των Ναυτικών είναι όλες οι ενδομεταφορές προσώπων και πραγμάτων στη χώρα μας να γίνονται με πλοία, με ελληνική σημαία, με ελληνικά πληρώματα, με πλήρη συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.
Στη δρομολόγηση της αλλαγής του εκλογικού νόμου στις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας θα πάμε, στον κλεισθένιο όπως λέγεται η μεταρρύθμιση αυτή, η ολοκλήρωση οποίας θα γίνει τον Ιούνιο με την ψήφιση στη Βουλή. Τέλος λοιπόν ο Καλλικράτης, έρχονται μεγάλες αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο αντικαταστάτης του Καλλικράτη που θα φέρει την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης έρχεται και η νέα μεταρρύθμιση θα ονομάζεται κλεισθένης. Να πω ότι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ο Καλλικράτης είναι μια δικαιωμένη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση και τη διοίκηση της χώρας. Έγινε το 2010, δεν στηρίχτηκε. Βασική αλλαγή που εισάγεται είναι η καθιέρωση στις αυτοδιοικητικές εκλογές της απλής αναλογικής, η οποία θα συμβάλλει, όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός Πάνος Κουρλέτης, στην υιοθέτηση μιας κουλτούρας συνενώσεων, συνεργασιών, διαβούλευσης και συνθέσεων για τη διαμόρφωση πλατιών πλειοψηφιών εντός των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων. Περιμένουμε εδώ και 2 χρόνια να μας παρουσιαστεί το τελικό σχέδιο του νομοσχεδίου, που θα είναι προς κατάθεση έτσι όπως το έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, κατατεθειμένο νομοσχέδιο δεν υπάρχει. Η πολιτική προτεραιότητα και για μένα και για την παράταξη που εκπροσωπώ είναι η περιφερειακή διακυβέρνηση. Είναι η μετάβαση του θεσμού από περιφερειακή αυτοδιοίκηση σε περιφερειακή διακυβέρνηση. Παρά τις εξαγγελίες του Υπουργού, ακόμη και σήμερα δεν έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την μετάβαση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Θα πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Επιστροφή στο δελτίο μας με ένα διαφορετικό θέμα, κυρίες και κύριοι, με μαθητές από την περιοχή που αναλαμβάνουν ρόλο ευρωβουλευτών σε μια δράση προσομοίωσης. Την Κυριακή 22 Απριλίου μαθητές θα αναλάβουν ρόλο ευρωβουλευτών σε δράση προσομοίωσης, έχοντας την ευκαιρία μέσα από την συγκεκριμένη δράση να ενημερωθούν για τις ευρωπαϊκές δομές και την λειτουργία τους. Για πρώτη φορά, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, θα συμμετέχουν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Πρόκειται για μια σημαντική διοργάνωση. Γίνεται για πρώτη φορά με μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Απέναντι στους νέους της περιφερειάς μας έχουμε ευθύνη να τους προετοιμάσουμε ως αυριανούς πολίτες. Να τους προετοιμάσουμε με αρχές και αξίες. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, σημείωσε «Περνάμε από τα λόγια στις πράξεις και δημιουργούμε δράσεις». Είναι προφανές ότι πλέον οι σχέσεις και οι αρχές τις οποίες προσπαθούμε να χτίσουμε στα παιδιά μας, στους αυριανούς πολίτες, Ευρωπαίους πολίτες, δεν είναι ευχολόγια, δεν μένουν μόνο πια στα λόγια και ή στις στενές αίθουσες ή στους τοίχους των αιθουσών των σχολικών μονάδων. Περνάμε σε δράσεις. Ο Γιώργος Αντωνακάκης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τόνισε πως οι δράσεις του Ινστιτούτου ξεκίνησαν από το 2010 και για πρώτη φορά εντάσσονται σε αυτές μαθητές που θα συζητήσουν με ανθρώπους έμπειρους σε ευρωπαϊκά θέματα. Το Ινστιτούτο από το 2010 είναι ο πρώτος οργανισμός που δημιούργησε προσομοιώσεις που αφορούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην Ελλάδα. Ξεκίνησε από επίπεδο φοιτητών και απαριθμεί αυτή τη στιγμή 10 χρόνια, συνέχισε σε στρατιωτικούς και μετέπειτα εξελίχθηκε σε προσομοιώσεις για μαθητές λυκείου και τώρα που γίνεται για πρώτη φορά σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου μαζί. Η Γενική Γραμματέας του Ινστιτούτου, Δέσποινα Παπαδάκη, αναφέρθηκε στην διαδικασία. Οι μαθητές θα χωριστούν σε 3 διαφορετικές ομάδες με έναν ενδεικτικό διαχωρισμό σε φιλοευρωπαϊκούς μετριοπαθείς και ενδυνάμει ευρωσκεπτικιστές με την έννοια της αλλαγής και αμφισβήτησης του οικοδομήματος. Και ο στόχος θα είναι οι συμμετέχοντες μέσα σε αυτό το πλαίσιο των ομάδων όπου τυχαία θα χωριστούν να δουν λίγο τη συνεργατική δομή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει και προσφέρει. Ο Θεόδωρος Μπαρής, εκπροσωπώντας τους Teachers for Europe, τόνισε «Θέλουμε ενεργούς πολίτες και καταβάλουμε προσπάθειες γι' αυτό». Θεωρείτε, υπόθηκε και από πριν ότι στόχευση γενικώς και τους εκπαιδευτικούς συστήματος των ελληνικών προγραμμάτων είναι η δημιουργία ενεργών πολιτών. Έχουμε κάνει βήματα πρόοδου σε αυτό, αλλά νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσετε ότι δεν έχουμε
Δεν μπορούμε ακόμα να δημιουργήσουμε τους ενεργούς πολίτες που θα θέλαμε. Και αυτό ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας μίλησε για το Europe Direct Patras Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κάνοντας μία σύντομη ενημέρωση. Καταρχήν, το Europe Direct είναι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Είναι στην ουσία ένα από τα βασικότερα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με όλα τα ερωτήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά έχουν να κάνουν με την νομοθεσία, έχουν να κάνουν με τα προγράμματα, έχουν να κάνουν με πολιτικές αλλά και με ευκαιρίες χρηματοδότησης που απορρέουν από αυτό. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί και η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Καλό σας βράδυ.